περίφημων τρακτέρ John Deere. Όλη την γκάμα γεωργικών μηχανημάτων. Πλήρη παρακαταθήκη γνήσιων ανταλλακτικών. Βιομηχανικά εργαλεία. Ελαστικά, λιπαντικά. Μεταχειρισμένα μηχανήματα άριστης κατάστασης. Κόμβος. Αντώνης Σιώπης, Πολυχρόνης Τρυφινόπουλος. Σε στηρίζει σε κάθε σου βήμα. Με πλήρες εξοπλισμένο και εξειδικευμένο συνεργείο. Και με 5 κινητά συνεργεία για άμεση επέμβαση και αν χρειαστεί μεταφορά των γεωργικών μηχανημάτων. Κόμβος. Αντώνης Σιώπης, Πολυχρόνης Τρυφινόπουλος. Ο πιο δυνατός σύμμαχος του αγρότη από το 1993. Στο 8 χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Και τώρα, εισαγωγή καινούριων μηχανημάτων για σχέδια βελτίωσης από τους μεγαλύτερους οίκους του εξωτερικού. Δύσκολα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, και να καλωσορίσουμε τον αντιπεριφερειάρχη, τον, το δικό μας, τον κύριο Γιάννη Μουησιάδη. Καλώς ήρθατε, τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς σας βρήκα, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, καλά. Θα μου πείτε δηλαδή τώρα, όλα καλά, πάνε στην αντιπεριφέρεια? Όχι, άλλο το όλο. Α, καλά, από υγεία και καλά. Και άλλο το να λες, να μην, λες με κουράγιο και αισιοδοξία, να μην πω αισιοδοξία, τουλάχιστον με κουράγιο, το δόξα τω Θεώ. Πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Να ξεκινήσω από το τελευταίο που συζητούσαμε με τα καύσιμα. Πού βρίσκεστε? Απλούστατα, ο διαγωνισμός που είχαμε κάνει ήταν άγωνος. Φτάσαμε στη διαβούλευση και στη διαβούλευση ακόμη δεν καταφέραμε κανένα να πείσουμε Βενζινοπόλη. Περιμένετε, πότε κάνατε τον πρώτο διαγωνισμό? Ξεκίνησε από το, στις αρχές του καλοκαιριού. Αρχές καλοκαιριού του 17. Πότε, το 16, όχι. Το 18 δεν ήρθε. Φτάσαμε, περιμένετε, ναι. Το 17 καλοκαίρι, έχουμε Ιανουάριο του 18. Φτάσαμε μετά από δύο άγωνους διαγωνισμούς, φτάσαμε στη συνέχεια στην δυνατότητα να κάνουμε αυτό που λέγεται διαβούλευση, δηλαδή να ψάξουμε, να βρούμε. Και στο τέλος πείσαμε μεν να έρθει προμηθευτής, αλλά όταν πληροφορήθηκε ότι πρέπει να γίνει η διαδικασία μέσω ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ηλεκτρονικά, είπε... Ευχαριστώ πολύ, δεν θέλω. Δεν αξίζει τον κόπο. Είναι που είναι περιορισμένο το όφελος. Είναι που είναι η δυσκολία του πότε θα πληρωθώ, ενώ εγώ έχω υποχρέωση να πάω να δώσω τα λεφτά. Σχεδόν μετρητής, ναι. Μέσα στο μήνα. Ναι, κάθε μήνα πρέπει να δίνουν τα λεφτά. Επομένως... Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός αυτός τι... Έχει μια... η προσφορά πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά. Να κάνει την προσφορά του. Και έπρεπε επομένως. Είπαμε να σε βοηθήσουμε. Δεν ήταν μόνο το να βοηθήσουμε να κάνει την προσφορά, να δώσει την προσφορά. Θα έπρεπε ταυτόχρονα να ζητήσει έναν κωδικό για να μπορεί να συμμετέχει και να... καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν ένα σωρό προβλήματα. Πού καταλήγουμε, κύριε Μωυσιάδη, γιατί αυτό το θέμα... Τώρα ξεκινάμε, όταν μετά τη διαβούλευση δεν έχουμε αποτέλεσμα, ξαναρχίζουμε από την αρχή. Έχει λοιπόν από τον Νοέμβριο ξαναρχίσει η διαδικασία από την αρχή. Ξανά διαγωνισμό. Γελάτε, κύριε Μωυσιάδη, αφού βγήκε άγωνος, λέμε, δεν καταλήγουμε. Ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά κάτι θα πείσω, κάτι θα καταφέρω. Κύριε Μωυσιάδη, και από το καλοκαίρι που ξεκινήσατε το διαγωνισμό μέχρι και σήμερα, πώς κινήσετε, πώς χορεύεστε? Μα όταν ξεκίνησε ο διαγωνισμός, είχαμε ακόμη... Είχαμε ανάδοχο. Είχαμε ανάδοχο που μας έδινε. Δεν είχε λήξει ακόμη η προθεσμία. Πότε έληξε? Όταν έληξε η προθεσμία, από εκεί και πέρα ψάχναμε με πλάγιους τρόπους και αυτό κάνουμε και τώρα, να μπορέσουμε να βολευτούμε από εδώ και από εκεί ψάχνοντας. Και γιατί δεν κάνετε μια απευθείας ανάθεση, ένα ποσό σε κάποιον συγκεκριμένο, να του πείτε, έλα εδώ, πάρ' τα χρήματα, δίνε μας κάψιμο. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει άμεσα, χρειάζεται να γίνει μια διαδικασία. Και αυτή η διαδικασία δεν μπόρεσε να γίνει. Θα κοιτάξουμε τώρα στη δεύτερη φορά να γίνει. Δηλαδή, ακόμη θέλετε να μου πείτε και η απευθείας ανάθεση θέλει να μπει σε αυτό το ηλεκτρονικό σύστημα? Έπρεπε να υπάρξει η διαδικασία αυτή. Ωραία, εντάξει, τέλειωσε όμως και ο προηγούμενος ανάδοχος. Τώρα πώς κινείστε? Σήμερα δεν υπάρχει κάποιος να σας δίνει κάψιμα, έτσι δεν είναι? Ψάχνουμε να βρούμε τρόπους. Ψάχνετε να βρείτε. Να βρούμε τρόπους. Ψάχνετε να βρείτε τρόπους. Επομένως, εσείς πάτε και πόσες φορές στη Θεσσαλονίκη για το Περιφερειακό Συμβούλιο? Όταν πηγαίνω για το Περιφερειακό Συμβούλιο, έχω τη δυνατότητα εγώ να πάρω καύσιμα.
και έχω τη δυνατότητα, διότι επειδή είμαι ταυτόχρονα θεματικός περιφερειάρχης για όλη την περιφέρεια στον τομέα της χωροταξίας, δικαιολογούμε να παίρνω από καύσιμα από πρατήρια τα οποία βρίσκονται εκτός της περιφερειακής ενότητας Ερών και δεν χρειάζεται να είναι ο συγκεκριμένος προμηθευτής. Τα πληρώνετε δηλαδή επί τόπου. Τα πληρώνουμε επί τόπου και... Α, τότε να πηγαίνετε πολύ συχνά στη Θεσσαλονίκη. Με διαφορετικά αυτό. Ούτως ή άλλως... Να τα γεμίσετε και να έχετε καύσιμα. Ούτως ή άλλως αυτό γίνεται, δηλαδή πηγαίνω συχνά, κάθε φορά που πηγαίνω με άλλο αυτοκίνητο για να μπορούμε να γεμίζουμε. Τραγικές καταστάσεις όμως, ε. Είναι σαφώς. Και ίσως δεν εξυπηρετεί και το αίσθημα της ελπίδας στην κοινωνία να τα κουβεντιάζουμε αυτά επίσημα. Έτσι. Ναι, αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε, δηλαδή όχι εμείς να το καταλάβουμε, να το καταλάβουν ίσως εσείς οι αιρετοί ή πιο πάνω από εσάς ή δεν ξέρω εγώ τι στο κοινοβούλιο, ότι εντάξει να κάνουμε οικονομία, εντάξει να βρούμε τα λαμόγια, εντάξει να απολύψουμε όλους τους κλέφτες και δεν ξέρω εγώ τι και τους λοποδίτες. Αλλά εδώ κολλάνε και αυτοί οι οποίοι πρέπει να κινηθούν και να δουλέψουν. Δηλαδή, καταρχάς στην ομαρχία έχετε, στην παλιά ομαρχία, το κτίριο, στην αντιπεριφέρεια, έχετε θέρμανση. Ευτυχώς έχουμε τηλεθέρμανση. Α, ευτυχώς έχετε τηλεθέρμανση. Οπότε εκεί δεν υπάρχει θέμα. Ευτυχώς, ναι, γιατί αν είχατε κανονικό πετρέλαιο, σας έβλεπα να παγώνετε. Υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες μας που είναι εκτός του διοικητηρίου και οι οποίες κοιτάζουν να θερμανθούν με σώματα. Μάλιστα. Για πάμε και στα ερωτήματα και θα τα βάλουμε. Μου λέει ο δρόμος Καρμανιόλα ποιος? Νιγρίτα Κερδίλια. Α, λέει ένας τηλεθεατής τι θα κάνετε με το δρόμο Καρμανιόλα Νιγρίτα Κερδίλια και επίσης τι θα κάνετε και με το δρόμο Ευκαρπία. Για ένα ρέμα στην Ευκαρπία επίσης. Μου τα βάλει. Ναι. Αγκίστα, λέει, και για το δρόμο στη Νέα Αγκίστα που είχε πέσει και το λεωφορείο. Αν σε αυτά τα θέματα έχετε κάποιες εξελίξεις. Οι εξελίξεις θα είναι οι ίδιες με αυτές που έχουμε στον δρόμο Καρμανιόλα Πετρίτσι Όρια Κιλκής, με αυτόν που έχουμε στον δρόμο Καρμανιόλα Στριμονικό Νιγρίτα, με αυτός που έχουμε στο... γενικά. Δηλαδή... Έχουμε 900 χιλιόμετρα, 850 χιλιόμετρα, σχεδόν 1000. Οδικό δίκτυο που είναι της ευθύνης μας. Έχουμε κάνει προϋπολογισμό, το έχω πει επανειλημμένα, που είναι πάνω από 45 εκατομμύρια, οι ανάγκες για να μπορέσει να συντηρηθεί, για να αποδώσουμε στους αιρέους, στους... Συντήρηση ή ξαναφτιάξιμο. Οι συντηρήσεις. Συντηρήσεις είναι 45 εκατομμύρια. Οι συντηρήσεις. Όταν λέμε συντηρήσεις δεν εννοούμε μόνο το τρύπες. Να ρίξουμε τάπητα εκεί που είναι κάπως μεγάλες οι φθορές. Αν υπάρχουν 10 τρύπες σε ένα μήκος 40-50 μέτρων, δεν θα πας να κλείσεις 5 τρύπες, πρέπει να κάνεις μια αποκατάσταση του ασφαλτικού τάπητα. Για να μπορέσουμε να δώσουμε μια κατάσταση τέτοια που να κινείται με ασφάλεια και άνεση ο στερεός πολίτης, θα πρέπει να δώσουμε τόσα λεφτά. Τόσα λεφτά σε 10 χρόνια... Ο προϋπολογισμός που έχουμε για 10 χρόνια δεν φτάνει. Οπότε τι θα κάνουμε, κύριε Μονσιάδη? Φροντίζουμε να τακτοποιήσουμε ό,τι είναι το πιο επικίνδυνο. Ό,τι διαλύεται εντελώς. Δηλαδή βάζουμε σε προτεραιότητα τα προβλήματα που υπάρχουν και κοιτάζουμε να καλύψουμε τα πιο επίγοντα. Αυτό θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει συνείδηση. Είναι αδύνατον, ξέρετε, να γίνει συνείδηση κάτι τέτοιο. Δηλαδή, όταν ο άλλος οδηγεί, πέφτει σε λακκούβες, νομίζει ότι κινδυνεύει. Όχι, νομίζει, κινδυνεύει. Ναι. Έρχεται να απαιτήσει από εσάς. Εσείς πάντα λέτε, λεφτά δεν έχουμε, θέλουμε πολλά εκατομμύρια τα οποία δεν υπάρχουν. Και τους καλείτε να το συνηθίσουν κιόλας. Φροντίζουμε να μην υπάρχουν οι λακκούβες όπου υπάρχει μεγάλη κίνηση και να μην υπάρχουν σοβαρές λακκούβες. Αν υπάρχει κάποια μικρή φθορά, την οποία μερικές φορές επικαλούνται χωρίς να έχει προκύψει το πρόβλημα από αυτήν τη μικροφθορά,
Αυτό είναι άλλη ιστορία. Είμαστε κι εμείς λίγο περίεργοι, θέλετε επίσης, να μου πείτε. Γιατί... Είναι επόμενο κανείς όταν βρίσκει μία αφορμή να επικαλείται αυτή την αφορμή για να γνιάσει. Εντάξει, κύριε Μωσιάτη, το καταλαβαίνετε κι εσείς όμως ότι το δικό μας δίκτυο έχουν είναι τραγικό. Έχουν, δηλαδή, έχουν δίκιο οι πολίτες. Το λακουβάκι τώρα. Έχουν δίκιο οι πολίτες να διαμαρτύρονται. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να συνειδητοποιούν κιόλα ότι οι δυνατότητες είναι περιορισμένες. Κύριε Μωσιάδη, τα παλαιότερα χρόνια όπου υπήρχαν περισσότερα χρήματα, πάλι είχαμε το ίδιο θέμα με λακκούβες, κακοσυντηρημένους δρόμους. Δηλαδή τότε κάναμε άλλα λάθη. Να σας πω. Πρώτα απ' όλα τότε υπήρχε δυνατότητα να καλυφθούν τουλάχιστον τα στοιχειώδη. Τα καλύπταμε. Ναι. Αυτό δεν το ξέρω γιατί εγώ δεν βρισκόμουν. Βλέπατε κι εσείς, κινούσασταν όμως. Κινιώσασταν στους δρόμους. Πάντα υπήρχε πρόβλημα. Ποτέ οι δρόμοι δεν ήταν απόλυτα. Να το θέσω αλλιώς το ζήτημα για να κάνουμε τη σύγκριση. Εσείς διατελέσετε και δήμαρχος των Σερών, έτσι δεν είναι, του Δήμου των Σερών. Του παλιού μεν, ναι. Δηλαδή του πιο μικρού, αλλά δήμαρχος. Εσείς πώς κάνατε αποκαταστάσεις με άσφαλτο, πού τα βρίσκατε τα λεφτά και σήμερα δεν τα βρίσκατε. Όχι, και τότε γκρινιάζε ο κόσμος πάρα πολύ. Γκρινιάζαμε, αλλά σήμερα δηλαδή επίσης, έχουμε τεντωθεί. Τότε είχαμε ένα πρόβλημα, τότε υπήρχε ένα, κάτι άλλο. Υπήρχε σοβαρότατο πρόβλημα στην πόλη. Γιατί είχαν ανοίξει όλοι οι δρόμοι με το δίκτυο της ίδρυσης που γινόταν. Σε όλη την πόλη ανοίξαμε. Είχαμε έργα. Γινόταν έργα. Πού και χρειάστηκε. Πού βρήκαμε. Τότε παίρναμε πολύ περισσότερα λεφτά από όσα παίρνουμε τώρα. Να σας πω το εξής. Το 2011, την πρώτη χρονιά που ήμουνα στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, μόλις δημιουργήθηκε με τον Καλλικράτη η Ερετή Περιφέρεια, την πρώτη εκείνη χρονιά είχα πάρει για. Από τους ΚΑΠ, τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, ένα 1.800.000. Την προηγούμενη χρονιά, πριν από μένα, είχα πάρει πάνω από 3 εκατομμύρια. Τι λέτε τώρα. Από την επόμενη χρονιά, κατέβηκε το ποσό αυτό στις 450.000-500.000. Ελάτε τώρα. Τα δύο τελευταία χρόνια δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ. Και πώς πορεύεστε αφού δεν έχετε πάρει. Είναι τα υπόλοιπα, απλούστατα, επειδή λόγω της γραφειοκρατίας και πολλών ιδιαίτερων προβλημάτων που προέκυψαν το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα δύο τελευταία χρόνια, δεν προφταίναμε να δημοπρατήσουμε. Και επομένως τα χρήματα που είχαμε ακόμη αυτή τη στιγμή έχουμε υπόλοιπα από πριν από 3 χρόνια. Και με αυτά έχουν ξεκινήσει οι δημοπρασίες. Όχι ότι μου το κάνετε καλύτερο τώρα, γιατί φαίνεται ότι τελικά μπορούσαμε να ότι παλιότερα περνούσαμε πλουσιοπάροχα. Γιατί τώρα μου λέτε σε σχέση με το πώς είμαστε τώρα, βεβαίως. Αφού 2 χρόνια δεν έχετε πάρει ευρώ και εμείς ακόμα με τα παλιά και ακόμα δημοπρατείτε με εκείνα, σημαίνει δεν ότι. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Όταν πέφτανε τα χρυσά λουκάνικα, εσείς περνούσατε. Ο θεσμός δηλαδή περνούσε καλά. Περάσαμε μία διετία που οι δημοπρασίες δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν καθόλου. Δηλαδή καθυστερήσαν πάρα πολύ. Ήδη τώρα έχουμε προχωρήσει σε ένα ικανοποιητικό βαθμό και βγαίνουν αρκετές, βρίσκονται στο τέλος τους αρκετές εργολογίες. Με αυτή τη γραφειοκρατία στις δημοπρασίες πιάνετε τα λαμόγια και τους λοποδίτες. Όχι, γι' αυτό το έχουμε απλώσει τόσο όχι, πολύ. Όχι, υπήρχαν άλλα προβλήματα. Πριν από 2 χρόνια, το 2016, άλλαξε ο νόμος για τα δημόσια έργα. Έπρεπε να αλλάξουμε τα τεύχη δημοπράτησης, τα χαρτιά εκείνα που πρέπει να συμπληρωθούν και εκείνα τα οποία ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα εκτελείται η εργολαβία. Γιατί να τα αλλάξετε αυτά, τα παλιότερα δεν ήταν αλλαγή του νόμου. Αλλά ο νόμος προέβλεπε. Πάλι έβλεπε. Έκανε κάποιες αλλαγές. Και ενώ βγήκε ο νόμος τον Αύγουστο, τα τεύχη αυτά βγήκαν και παραδόθηκαν το Δεκέμβριο. Επομένως, όλη η χρονιά του 2016 ήταν νεκρή γιατί δεν μπορούσαμε να δημοπρατήσουμε. Μάλιστα. Ήρθε το 2017. Είπαμε να ξεκινήσουμε το 2017. Ναι. Μας βγήκαν ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί. Έπρεπε να γίνουν ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί. Για να γίνουν ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί χρειαζόταν εκπαίδευση κάποιου προσωπικού, χρειαζόταν να μας δώσουν μια φόρμα συγκεκριμένη από το Υπουργείο την οποία θα χρησιμοποιήσουμε για τις δημοπρατήσεις
καθυστερούσαν να μας τη φέρουν και αυτός ο οποίος θα έκαμπνε τους, ο υπάλληλος που θα έκαμπνε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό έπρεπε να πάρει κάποιον κωδικό και αυτούς τους κωδικούς καθυστερήσαμε να τους πάρουμε. Δηλαδή φτάσαμε στο φθινόπωρο, και δεν προλάβαμε και οι δημοπρατήσεις γίνονται τώρα. Αυτή τη στιγμή ακόμη περιμένουμε να βγάλουμε τους οριστικούς αναδόχους και να υπογράψουμε συμβάσεις των περσινών έργων. Μου λέτε δηλαδή ότι σας άλλαξαν μέσα σε μια νύχτα τα τεύχη δημοπράτηση, έπρεπε να τα ανανεώσετε εσείς, να τα κάνετε δεν ξέρω εγώ τι. Όχι να τα κάνουμε, περιμέναμε να μας τα δώσουν. Όχι, από εκεί θα παίρναμε. Μας ήρθαν το Δεκέμβριο του 2016. Άρα πάει μια χρονιά. Η χρονιά μετά πήγε. Το αλλάξαν και οι δεύτεροι. Και είχαμε του ηλεκτρονικού διαγωνισμού. Πάει και η άλλη χρονιά. Και κατά αυτόν τον τρόπο. Μην είστε σίγουροι ότι κουτσένοντας. Κάτι άλλο θα βρουν ακόμα. Τώρα ήδη βγάζουμε εργολάβους. Βγάζουμε κάπου 15 εργολάβους και τελειώνουμε. Και βγάζουμε, δόξα τω Θεώ, θα βγάλουμε αρκετά έργα συντήρησης. Μακάρι. Θα υπολογίζουμε δηλαδή ότι όλα αυτά τα οποία ταλαιπωρούν τον κόσμο, ταλαιπωρούν τον κόσμο και δικαιολογημένα διαμαρτύρεται ο κόσμος, σε μεγάλο βαθμό θα τακτοποιηθούν. Μέσα σε αυτά τα οποία δικαιολογημένα διαμαρτύρεται ο κόσμος είναι και εκεί πάνω προς τα... Το συγκεκριμένο έργο που μου είπατε για το δρόμο εκείνων Ενιγρίτας προς Κερδίλια, εκτός από κάτι ψιλοδουλειές που κάναμε με μια προηγούμενη εργολαβία, έχουμε μια συγκεκριμένη εργολαβία ενός εκατομμυρίου που ο εργολάβος βγαίνει τώρα όπου να είναι. Και πότε ξεκινάει αφού βγαίνει ο εργολάβος? Την Άνοιξη. Α, την Άνοιξη. Άρα την Άνοιξη, πείτε το από την αρχή. Μετά να το Πάσχα. Και ο τηλεθεατής ότι την Άνοιξη κάτι θα γίνει εκεί. Όχι, επειδή, κοιτάξτε, εγώ προκλήθηκα κατά κάποιο τρόπο από το Καρμανιόλα. Γι' αυτό τόνισα ότι δρόμοι Καρμανιόλας υπάρχουν παντού. Το Καρμανιόλα σας ενόχλησε. Όχι με ενόχλησε. Ήθελα για να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι μόνο ένας δρόμος. Πολλοί είναι οι δρόμοι που έχουν προβλήματα και έχουν σοβαρά προβλήματα. Το αναγνωρίζουμε, το ξέρουμε και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να τα αντιμετωπίσουμε. Ωραία. Άρα την άνοιξε το συγκεκριμένο κομμάτι. Μέσα σε αυτά τα οποία. Την άνοιξε θα μπει ο εργολάβος. Δεν σημαίνει ότι θα τελειώσει. Περιμένετε, άμα πει ο εργολάβος θα τελειώσει. Θα τελειώσει σε κάποιο χρονικό διάστημα. Όχι 2 χρόνια. Ένα χρόνο, ναι. Ένα χρόνο. Πάντως, ο πολίτης θα βλέπει ότι κάτι γίνεται. Δηλαδή, μέρα με την ημέρα θα βλέπει μια σχετική βελτίωση. Σαφώς θα βλέπει. Ωραία. Και θα ήθελα να σας πω ότι σχεδόν σε όλους τους βασικούς άξονες ο κόσμος θα βλέπει ότι κάτι γίνεται. Ωραία. Βασικός άξονας θεωρείται και αυτός εκεί πάνω, Αμφίπολη, Αλιστράτη, προς τα εκεί, Δράμα, αυτό το οποίο ξεκινάει πάντα και μας θυμώνουν οι τραμινοί μαζί μας και λένε ότι δεν κάνουμε κάτι για να φτάνουν και αυτοί με αξιοπρέπεια στην Εγνατία. Όχι, αν θέλουν να πάνε με αξιοπρέπεια στην Εγνατία, θα πάνε στην Καβάλα. Ο δρόμος, ο κάθετος άξονας. Συγγνώμη, σας παρακαλώ. Κάθετος άξονας λέγεται ο δρόμος, ο οποίος είναι κάθετος και ο συντομότερος για να βρεις κάτι. Όποιος θέλει να βρει από τη Δράμα στην Εγνατία, πηγαίνει, παίρνει το δρόμο Δράμας Καβάλας που είναι 35 χιλιόμετρα όλο και όλο. Ναι, αλλά εμείς δεν θέλουμε να βγούμε σε εκείνο το κομμάτι της Εγνατίας στην Καβάλα. Θέλουμε να βγούμε στην Αμφίπολη. Αφήστε εμάς. Οι κύριοι μπορεί να θέλουν να βγουν και οπουδήποτε άλλο. Μπορεί να θέλουν να πάνε και στην εξοχή. Συγγνώμη, σας παρακαλώ. Δεν είναι έτσι. Όχι, έτσι είναι να σας πω πώς είναι. Ο Δραμηνός μπορεί να θέλει να πάει και στην εξοχή. Να πάει στα βουλγαρικά σύνορα. Για να περάσει από εκεί. Προς τα νότια θέλει να κατέβει και Μοσιάδη. Όχι. Αν θέλει να κάνει το δρόμο στα όρια τα δικά του. Τώρα εσείς γιατί τον στέλνετε Θεσσαλονίκη μέσω Τρικάλων? Γιατί του λέτε πάρε Καβάλα για να συναντήσει Εγνατία? Όχι, καταρχήν δεν το στέλνουν πουθενά. Γιατί και οι Ισραηλοί όταν πηγαίνουν στην περιφερειακή ενότητα της Δράμας μπορεί να συναντήσουν δρόμους οι οποίοι δεν είναι ικανοποιητικοί. Εμείς και μπαίνουν στα δικά μας τα χωράφια. Όχι, ένας γκρινιάζει και δεν ξέρω για ποιο λόγο γκρινιάζει. Ο πρώην δήμαρχος. Εγώ ξέρω για ποιο λόγο γκρινιάζει, να μην το συζητάμε. Για πολιτικούς. Δεν κάνει τη φιγούρα του. Το έχω πει κατ' επανάληψη. Κατά την άποψή σας, γιατί είστε και του επαγγέλματος, εκείνο το κομμάτι του δρόμου που ανήκει στις Σέρρες, στο νομό μας, είναι σε ικανοποιητική κατάσταση? Είναι βατό. Σε καλή κατάσταση και είναι σε καλύτερη κατάσταση από κομμάτια άλλα του δικού μας δικτύου, τα οποία είναι χειρότερα. Άρα κακώς δώσαμε. Εγώ έχω υποχρέωση να φροντίσω για τους αιρέους πολίτες με προτεραιότητα. Έχω άλλες προτεραιότητες, δεν θα κάνω τα χατήρια του συγκεκριμένου ιδιόρυθμου Δραμηνού.
Ναι. Όχι, να το πάω αλλιώς. Συνεργασία μεταξύ των δύο αντιπεριφερειών μπορεί να υπάρξει. Δηλαδή της αντιπεριφέρειας Σερών με την αντιπεριφέρεια Δράμας, έτσι ώστε... Με τι είδους συνεργασία? Να φτιάξουμε όλο το κομμάτι του δρόμου από κοινού. Πώς θα το κάνουμε? Δεν ξέρω, θα βάλουν λεφτά. Τι να σας πω. Τα λεφτά που θα βάλουν θα πρέπει να στείλουν το ένταλμα πληρωμής στον οικονομικό έλεγχο. Ο οικονομικός έλεγχος, όταν διαπιστώσει ότι πρόκειται για λεφτά που δίνονται εκτός του δικού του δικτύου... Γι' αυτό μιλάω για συνεργασία. Ναι. Πώς είναι τα διακριτικά ένα πράγμα, να γίνει και διαπεριφερειακό ένα πράγμα. Ναι, όταν γίνεται διαπεριφερειακό, κάνει ο ένας το κομμάτι το δικό του και ο άλλος το δικό του. Α, οπότε πάλι δεν γίνεται δουλειά. Ναι. Όχι, δεν ξέρω, μπορεί να περάσει από οικονομικό έλεγχο χωρίς να το προσέξει και να τελειώσει. Αλλά συνήθως είναι υποπτευμένοι τώρα, υποψιασμένοι και το προσέχουν. Άρα χαμένο και εκείνο. Πάει λοιπόν και αυτό το κομμάτι. Είχαμε και ένα ανατολικό φράγμα εκεί πάνω. Σας πω την άλλη πλευρά του νομού τώρα, προς Κερκίνη. Και μου είχατε πει ότι εκείνο είχε ξεκινήσει ή θα ξεκινούσε, τι μου λέγατε? Ξεκίνησε, έγινε η δημοπρασία, προέκυψε ο ανάδοχος και θα ξεκινήσει τις εργασίες μόλις είναι σε θέση να δουλέψει. Είναι και ζήτημα καιρικό. Πόσα χρόνια το παλεύουμε αυτό το ανατολικό ανάγκη? Δύο χρόνια περιμέναμε για να μπορέσουν για να καταλήξουμε. Έχουμε καταλήξει, έχουμε ανάδοχο και θα αρχίσει. Και μάλιστα εκτός από αυτή την εργολαβία που ξεκινάει τώρα, που έχουμε εργολάβο και θα ξεκινήσει, ετοιμάζουμε ακόμη μία μέσα από το πρόγραμμα το Ίντερεκ, άλλο τόσο, άλλα 2,5 εκατομμύρια, για να συνεχίσει να γίνει και το υπόλοιπο. Κύριε Μοσιάδη, ένα λεπτό. Δύο χρόνια περιμέναμε για να βγάλουμε τον ανάδοχο και όλα αυτά. Άλλα 10 φαντάζομαι ότι το παλεύαμε για να κάνουμε τη στήριξη αφού του ανατολικού ενδοχόμενου. Όχι, δεν ισχύουν όχι, αυτά 10. Που λέτε. Πόσα χρόνια το παλεύαμε πριν? Με μελέτες, κακό, ιστορίες. Οι μελέτες μπορεί να έγιναν δεν ξέρω πότε. Εμείς ξεκινήσαμε αυτό το πράγμα και πήραμε χρήματα και μάλιστα τα χρήματα για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Ναι. Μέσα σε αυτή την συγκυρία, μέσα σε αυτή την δύσκολη οικονομική κατάσταση που είμαστε, δεν θα παίρναμε εύκολα 2,5 εκατομμύρια. Προέκυψε το δράμα της πλημμύρας και όταν πήγαμε στο Υπουργείο και είπαμε τι γίνεται και εγώμαστε, κάτι πρέπει να γίνει, μας δώσαν 2,5 εκατομμύρια για να κάνουμε ένα κομμάτι. Καταλάβανε ναι. ότι δεν πρέπει να πνίγουν τα χωριά και μας δώσαν 2,5 εκατομμύρια. Δηλαδή να παρακαλάμε να ξαναγίνει κάτι τέτοιο πάλι, αν θέλουμε στην υπερβολή ναι, τώρα το λέω, έτσι ώστε να μας λυπηθούν, να καταλάβουν δηλαδή την ανάγκη μας. Εάν θελήσουμε να το πούμε κατά κάποιον τρόπο, με μια δόση υπερβολής, με μια πρόθεση υπερβολής. Με μια πρόθεση, πρόθεση υπερβολής. Θα το πούμε έτσι. Ότι όταν βρισκόμαστε, μα αυτό συμβαίνει και πάντοτε. Λέμε ότι θα έρθει κάποιο ιδιαίτερο γεγονός, θα έχουμε έντονη χιονόπτωση, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, παγετούς, για να μπορέσουμε να κηρυχθούμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να μπορέσουμε με συνοπτικές διαδικασίες να πάρουμε εργολάβους για να κάνουμε δουλειά. Λοιπόν, έχουμε έναν πρόεδρο της Βαμβακιάς, ο οποίος κάθε φορά που βλέπει ο Έρμος ότι κάποιος μπορεί να βοηθήσει την περιοχή του, παίρνει ένα τηλέφωνο και λέει, βρε παιδιά, έναν κόμβο, μια έξοδο από το χωριό προς τον πολιτισμό. Έχετε να του πείτε κάτι αυτού του ανθρώπου? Ναι. Τι να του πω του ανθρώπου αυτού? Απλούστατα, η έξοδος υπάρχει, αλλά υπάρχει με άλλον τρόπο. Δηλαδή, ζητήσαμε εμείς. Η Εγνατία φταίει τώρα για όλα, για να καταλάβω κι εγώ. Δεν φταίει κανείς. Υπήρχε μια μελέτη που προέβλεπε ορισμένα πράγματα. Αυτά που προέβλεπε, αυτά έχουν γίνει. Από εκεί και πέρα, τώρα. Τι δεν έχει υπηρεθεί? Ζητάμε. Ναι. Θα ήθελε να βγαίνει κατευθείαν στον κάθετο άξονα. Ενώ τώρα που βγαίνει. Πηγαίνει μέχρι τον κόμβο του Στριμονικού και από εκεί μπαίνει. Έτσι γίνεται στους αυτοκινητοδρόμους. Δεν μπορούμε στον αυτοκινητόδρομο κάθε 100 μέτρα και κάθε 1000 μέτρα να κάνουμε κόμβο. Έτσι θα μου άρεσε για να λαϊκίσω και να ευχαριστήσω τους πολίτες να πω ότι κακός έγινε, είναι λάθος κτλ. Έχοντας τη γνώση του πώς γίνονται, επειδή 40 χρόνια μελέτες οδοποιίας έκανα. Όταν έχουμε αυτοκινητόδρομο, στον αυτοκινητόδρομο πρέπει να υπάρχει απόσταση του ενός κόμβου από τον άλλον. Διότι δημιουργεί πρόβλημα στην κυκλοφορία, στη ροή των αυτοκινήτων επάνω στον αυτοκινητόδρομο.
ο κάθε κόμβος. Έρχονται λοιπόν και λένε ότι θα μετακινηθείτε και θα πάτε εκεί. Υπάρχει η δυνατότητα. Στην προκειμένη περίπτωση υπήρχε η δυνατότητα και χωρούσε. Θα μπορούσε να γίνει κόμβος. Αλλά γιατί δεν έγινε, κατά την άποψή σας? Δεν έγινε. Γιατί ο μελετητής έκρινε ότι δεν πρέπει να βάλει πολλούς κόμβους. Για οικονομία το κάναμε αυτό? Όχι, δεν είναι ζήτημα οικονομίας. Είναι ζήτημα άνεσης στην κυκλοφορία του αυτοκινητοδρόμου. Δηλαδή, αν είχαμε έναν ακόμα κόμβο στην Βαμβακιά, θα είχαμε ένα θέμα στην κυκλοφορία. Θα υπήρχε ένα πρόβλημα, ένα ελαφρό πρόβλημα. Όχι ότι δεν μπορούσε να γίνει. Και γι' αυτό άλλωστε το ζητήσαμε να γίνει. Από την Εγνατία το ζητήσατε? Ναι, βεβαίως. Έχω κάνει έγγραφα επανειλημμένα. Και τι σας είπε η Εγνατία? Εκείνοι ζήτησαν χρήματα για να κάνουν παρεμβάσεις. Είχα ζητήσει από το Υπουργείο. Από το Υπουργείο. Ναι. Εμείς ζητήσαμε πρώτα απ' όλα να βάλουν καινούριο τάπητα στο κομμάτι από το Χριστός μέχρι την Αμπέλα. Εκείνο το κομμάτι το οποίο ήταν του παλιού δρόμου έχει ενταχθεί τώρα στον αυτοκινητόδρομο, αλλά έχει παλιό τάπητα. Και πρέπει να αποκατασταθεί και ήδη μετά από τις επανειλημμένες πιέσεις που υπήρχαν. Πείτε ότι δεν κάνανε, δεν υπήρχαν πιέσεις από εσάς. Επιτρέψτε μου. Αν δεν υπήρχαν πουθενά, θα είχε μείνει έτσι η κατάσταση. Δεν γίνεται, κύριε Μοσιάδη. Τώρα γίνεται ή δεν γίνεται, θα μπορέσω να εξηγήσω κάποια πράγματα. Λοιπόν, μετά από επανειλημμένες πιέσεις και πολίτες, αλλά και κυρίως με τα έγγραφα τα οποία έστειλα 2-3 επανειλημμένα στην Εγνατία και η Εγνατία που ζήτησε χρήματα, ήρθαν τελικά τα χρήματα, ξεκινήσαν δημοπρασία, υπολογίζουν ότι από τον Μάιο θα έρθουν να βάλουν και αυτό το τάπητα. Τώρα να προχωρήσω, να τελειώσω. Να προχωρήσετε, γιατί θα με τραβάσετε, κύριε Μοησιάδη. Να μην τελειώσω. Μην τελειώσετε, κύριε Μοησιάδη. Ότι εντάξαμε ένα παλιό δρόμο στο καινούριο μας το δίκτυο και ότι αν δεν υπήρχε ο Μοησιάδης ή τα παράπονα των κατοίκων, εμείς θα αφήναμε το παλιό οδόστρωμα το οποίο ήταν τρυπητήρι. Η εργολαβία. Στην Ελλάδα. Ναι, συμβαίνουν, εντάξει. Στην εργολαβία προβλεπόταν ορισμένες εργασίες. Αυτές που εργασίες που προβλεπόταν έγιναν και έγιναν με πολλά προβλήματα. Από τις 5 εταιρείες εργοληπτικές που υπήρχαν από Θεσσαλονίκη μέχρι Προμαχώνα, οι 3 φαλήρισαν. Για να βρει η Εγνατία να υποκαταστήσει αυτές με καινούριους, χρειάστηκε να περάσουν 5-6 χρόνια. Όταν προχωρούμε με αυτούς τους ρυθμούς, καταλαβαίνετε ότι το κομμάτι αυτό... Ότι δεν επικαιροποιήθηκε, δεν τακτοποιήθηκε, είναι ψιλολεπτομέρεια. Σωστά. Κατά τα άλλα, λέμε ότι έχουμε Εγνατία και σχεδιάζουν να μας βάλουν και διόδια. Δεν φτάνει που μας βγήκε η ψυχή ανάποδα, μας την έδεσαν και κόμπο για να μας κάνουν το δρόμο. Τώρα μας λένε ότι επειδή μας τον έκαναν έτσι όπως μας τον έκαναν, εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα γιατί πάτε και Θεσσαλονίκη. Άρα καταλαβαίνετε τι εννοώ. Λακκουβίτσες εκεί στις τροφούλες, δεν ξέρω τι έγινε, όχι κομμάτια, όχι παρακομμάτια, όχι μπαλώματα. Τώρα θα βάλουμε και διόδια. Ναι, τώρα τι περιμένετε από μένα να σας πω? Δεν ξέρω, να μου πείτε αν ο δρόμος είναι καλός ή όχι. Εγώ μπορεί να τον βλέπω να είναι... Το αν είναι καλός ή όχι, έχουμε ξεκαθαρίσει. Είστε και το επαγγέλματος και καταλαβαίνετε, βλέπετε. Έχουμε ξεκαθαρίσει και δεν με αφήσατε να το ολοκληρώσω. Να γιατί... Είπαμε ότι ένα κομμάτι που έπρεπε να τακτοποιηθεί ήταν το κομμάτι από Χριστός μέχρι Αμπέλα να μπει καινούριο τάπητας. Ναι. Ταυτόχρονα υπήρχαν αιτήματα για τρεις εξόδους. Έξοδος είναι και τη Βαμβακιά. Μία στη Βαμβακιά, μία στην Αμπέλα και κυρίως πολύ σημαντικό είναι ένας κόμβος στον Προμαχώνα. Εκεί ο κόμβος στον Προμαχώνα πραγματικά είναι πολύ σοβαρός, γιατί εκεί υπάρχει πραγματικά κίνδυνος. Όταν βγαίνουν, αναφέρεστε, κύριε Μοησιάδη. Εκεί που υπάρχει ο κόμβος που εξυπηρετεί το χωριό, την κοινότητα. Διότι κατεβαίνουν και θέλουν να πάνε από την άλλη μεριά, από τη μεριά του ποταμού. Έχει δίκιο. Με τα τρακτέρ και αναγκάζονται, έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η κατάσταση σήμερα, να μπαίνουν μέσα στον κάθετο άξονα,
εκεί που υπάρχει ταχεία κυκλοφορία και να κινούνται, πράγμα που είναι απαγορευμένο. Βεβαίως. Με τα τρακτέρ για να φτάσουν στην έξοδο και να βγουν από την άλλη μεριά. Επομένως. Εκεί πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Άρα πρώτο αυτό πρέπει να γίνει. Είναι το πιο σημαντικό από όλα. Ναι. Μετά. Μετά τα υπόλοιπα δύο. Λεφτά έχουμε για αυτά. Δεν έχει ακριβώς ακόμη για αυτά τίποτα. Για τον κόμβο του Προμαχών απλώς χρειαζόταν μελέτη και κάναν την μελέτη. Α. Έχει γίνει η μελέτη εκεί. Κάτι είναι γι' αυτό. Συστροφούλες για να πάμε Θεσσαλονίκη που λέει ένας τηλεθεατής ότι όσο περνάει ο καιρός λέει ανοίγουν περισσότερο οι λακκούβες που έχουν δημιουργηθεί. Έχετε να πείτε κάτι. Δεν είναι δικό σας έργο βέβαια. Δεν ξέρω. Θα έχει δει. Εγώ δεν ξέρω. Όταν κινούμε δεν βλέπω να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Υπάρχουν λέει λακκούβες. Τώρα εδώ που τα λέμε υπάρχουν. Δεν ξέρω. Ελάτε κύριε Μωυσιάδη, τον ίδιο δρόμο περνάμε. Πώς δεν ξέρετε, εμείς οι στροφές. Εν πάση περιπτώσει, θέλετε να πω ότι υπάρχουν. Υπάρχουν, εντάξει. Τελείως. Κύριε Μωυσιάδη, υπάρχουν τώρα. Αποκλείεται, δεν πάτε από άλλο δρόμο εσείς. Εντάξει, υπάρχουν. Δεν ξέρω με τι αυτοκίνητο πάτε. Μήπως είναι. Λοιπόν, εντάξει. Τέλος πάντων, εκεί σηκώνει η βελτίωση του οδόστρωμα ή πάλι τις Εγνατίες είναι το θέμα και αυτή θα κρίνει. Σαφώς τις Εγνατίες είναι απόλυτα 100% δεν υπάρχει θέμα. Να μην σας ρωτήσω ούτε για το φωτισμό στα πάρκινγκ λοιπόν, γιατί πάλι τις Εγνατίες είναι. Ναι, σαφώς. Είναι δυνατόν να μην λειτουργούν τα φωτοβολταϊκά όμως, αφού το ξέρετε ως αντικείμενο. Εάν υπάρχει κάτι που, εάν κάπου είναι το σύστημα χαλασμένο, θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει συντήρηση. Συντήρηση ή αν είναι χαλασμένο μπορεί να χρειαστεί και αλλαγή, γιατί πάντα το συντηρούν και πάντα αυτό ξαναχαλάει. Αυτό το διαπιστώνει αυτός που πάει. Ο αρμόδιος ανάδοχος, ο εργολάβος, ο οποίος έχει την ευθύνη να συντηρεί ή να αντικαθιστά. Κατάλαβα. Οπότε και εκεί λεφτά θέλουμε και δεν ξέρουμε αν υπάρχουν. Κύριε Μωυσιάδη, λίγες μέρες πριν φιλοξενήσαμε εδώ τον κύριο Δέρετζη τηλεφωνικά. Εμφανίστηκε ως συνήθως εκνευρισμένος ο κύριος Δέρετζης και είπε ότι πολλοί είναι οι κόμβοι οι οποίοι δεν έχουν φωτισμό και ότι αν του το επιτρέψετε είναι σε θέση ως Δήμος να αλλάξει τα φώτα, τις λάμπες από τους κόμβους που είναι καμένες. Μπορεί να το κάνει αυτό ο κύριος Δερετζής. Καταρχήν, είναι γεγονός ότι με το φωτισμό έχουμε σοβαρά προβλήματα. Αυτό οφειλόταν στο ότι είναι μία η εργολαβία για ολόκληρη την περιφέρεια, ένας εργολάβος στη Θεσσαλονίκη και προλαβαίνει πάει. Στέλνουμε εμείς αιτήματα, έχουμε ένα κατεβατό, ένα δισέλιδο έχουμε στείλει με τις εκκρεμότητες που υπάρχουν. Και επανειλημμένα ανανεώνουμε το αίτημα και λέμε τι θα γίνει, πότε θα έρθείτε. Υπάρχει πρόβλημα σε όλη την περιφέρεια. Είπαμε ότι από εδώ και μπρος θα ξεκινήσουμε, θα αλλάξουμε το σύστημα και θα υπάρξει ξεχωριστός εργολάβος σε κάθε περιφερειακή ενότητα, ούτως ώστε να μπορούμε να χειριζόμαστε το θέμα πολύ καλύτερα, να συνεννούμαστε μαζί του και να είναι πιο κοντά στην περιοχή και να μπορεί να εξυπηρετεί καλύτερα την κατάσταση. Μέχρι που θα γίνει αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτό το αίτημα πρώτα απ' όλα δεν μας είπε κανείς τίποτε. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ούτως ή άλλως πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση αλληλοεξυπηρετούνται και αυτό το λέω με την έννοια του ότι επανειλημμένα εμείς πηγαίνουμε και κάνουμε δουλειές που έπρεπε να είναι των Δήμων και είναι λογικό και εκείνοι επίσης να μπορούν εκεί που δυσκολευόμαστε ή έχουμε κάποια δυστοκία και δυσκολία να πηγαίνουν να κάνουν. Δηλαδή αύριο το πρωί να ξεκινήσει ο κύριος Δαρετζής να παραλλάξει τις λάμπες. Να συνεννοηθεί. Δεν θα πάει ο κύριος Δαρετζής, θα πάει κάποιος ηλεκτρολόγος. Ναι, ο Δήμος. Λοιπόν, βεβαίως. Και ποιος το είπε. Πρέπει να σας ειδοποιήσει από αν το κάνει. Εννοείται. Θα συνεννοηθεί με την τεχνική υπηρεσία. Εννοείται. Α, να πει ότι πάω και αλλάζω στα τάδε σημεία. Αν τα έχετε στον κατάλογο σας, βγάλετε τα. Εντάξει. Το ίδιο και για τις διαγραμμίσεις. Για τα πάντα συμβαίνει αυτό. Δηλαδή θα του επιτραπεί να κάνει και διαγράμμιση. Αφήστε το θέτε επιτραπεί. Να αφήσουμε αυτό το θέτε. Μπορεί να πείτε όχι, είναι δικό μας έργο και δεν θέλουμε να ανακατεύεστε γιατί εμείς έχουμε μια σειρά και μη μας ξεχνάτε. Όχι, ούτε εμείς το λέμε αυτό, ούτε οι Δήμοι το λένε αυτό. Μπα. Και οι Δήμοι επανειλημμένα έχουν πάρει από εμάς και μηχανήματα και εμείς εξυπηρετούμε εκείνους και εκείνοι εξυπηρετούν εμάς.
Άρα κακώς εδώ υπήρξε ο εκνευρισμός, γιατί αν με ένα έγγραφο και μόνο τέλειωνε η ιστορία μου, λέτε. Δεν είναι ζήτημα εγγράφου. Ναι, γιατί εδώ, ένα λεπτό. Απλή συνεννόηση. Με μια απλή συνεννόηση, δηλαδή, που θα γίνει εγγράφος ή τηλεφωνικά ή δεν ξέρω εγώ τι, θα μπορούσε να ξεκινήσει κάτι τέτοιο και να τελειώναμε. Βέβαια, αν ήθελε να πάει, να κάνει. Ναι, γιατί εδώ ο κύριος Ζαρετζής μας κατηγόρησε ότι σας αγαπάμε εσάς ιδιαίτερα και ακόμη περισσότερο τον κύριο Τζιτζικώστα, που δεν μας προσέχετε και μας αφήνετε στα σκοτάδια και χωρίς διαγραμμίσεις, ενώ ο ίδιος θα μπορούσε να δώσει μια λύση τουλάχιστον για το δικό του κομμάτι, το Δήμο του. Κοιτάξτε, ο κ. Ζαρετζής δίνει πολλές φορές λύσεις. Και όταν είχε γίνει η πλημμύρα, είχε πει ότι θα μπορούσε να καθαρίσει τα φερτά του Στριμώνα με 200.000. Αλλά έχουμε κάνει δημοπρασία εμείς 3 εκατομμυρίων και αν κάνουμε, θα κάνουμε το 1 τρίτο, το 1 τέταρτο του καθαρισμού. Μιλάτε με τον κύριο Δέρετζη εσείς ως αντιπεριφερειάρχης, δηλαδή δήμαρχος και αντιπεριφερειάρχης, συναντιέστε κάπου για να πείτε... Όχι, δεν έχουμε συναντηθεί, αλλά κανονικά εγώ συναντιόμουν με τους πάντες. Κρίνεται υπερβολικά αυτά τα οποία λέει, δηλαδή ότι δεν είναι τόσο απλά και κυρίως τόσο φτηνά. Μας είπε ότι οι λάμπες είναι 40.000, λέει. Εντάξει. Και θα φωταγωγήσουμε το σύμπαν. Αν είναι θέμα μόνο λάμπας, είναι και πολλές 40.000. Α, είναι μόνο το ζήτημα μόνο λάμπας. Τι άλλο μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι χαλασμένο το σύστημα. Α, γι' αυτό και ορισμένους κόμπους τους βλέπουμε εντελώς στο σκοτάδι. Δεν είναι μόνο λάμπας, λοιπόν, μπορεί να είναι χαλασμένο το σύστημα. Και εκεί είναι πιο ακριβό. Εκεί βεβαίως, γιατί υπάρχει μηχανισμός. Αν είναι χαλασμένος ο μηχανισμός. Μάλιστα. Στις διαγραμμίσεις επίσης μου λέτε είναι το ίδιο. Συνεννόηση. Τα πάντα ισχύει. Παντού ισχύει αυτό το πράγμα. Αληθεύει ότι όταν κάνετε εσείς διαγραμμίσεις χρησιμοποιείτε το φτηνότερο. Θα το πω χρώμα, δεν θυμάμαι πώς το είπε ο τηλεθεατής τώρα. Το οποίο δεν είναι, έχει τα στοιχεία αυτά λέει, που φωσφορίζουν. Επομένως το χάνουμε και γρήγορα. Να σας πω. Δεν τα ξέρω αυτά, κύριε Μουσιάδικο. Όντως έχουμε και διαφορά στα χρώματα. Όταν γίνεται διαγωνισμός για να πάρεις χρώμα, πρέπει να κάνεις ένα διαγωνισμό. Δεν πηγαίνεις στο παζάρι και παίρνεις ό,τι σου τύχει. Ωραία. Ο διαγωνισμός αυτός γίνεται με κάποιες προδιαγραφές. Οι προδιαγραφές αυτές προβλέπουν ακριβώς τι ποιότητας είναι το χρώμα. Και όταν παίρνετε το χρώμα, όταν παίρνουμε το χρώμα, παίρνουμε δείγμα και διαπιστώνουμε εάν πράγματι έχει τα χαρακτηριστικά τα οποία προβλέπονται. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, κανείς... υπάρχει κάτι άλλο. Από την αρχή να το πιάσουμε, γιατί εσείς σας λέω ορίζετε. Αν πείτε ότι θέλω ένα απλό χρώμα για διάφορα... Όχι, δεν το αποφασίζω εγώ. Υπάρχουν προδιαγραφές. Από το Υπουργείο που θα λέει ότι είναι φωσφορέιν αυτό. Βεβαίως. Πρέπει να υπάρχει μια ορισμένη ποιότητα χρώματος. Άρα δεν είναι... Δεν βάζω ό,τι χρώμα θέλω. Ναι. Τώρα, από εκεί πέρα, τι γίνεται. Το εάν φεύγει το χρώμα και δεν φαίνεται, αυτό οφείλεται σε πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα, δεν πρέπει να μπαίνει το χρώμα όταν υπάρχει υγρασία. Εάν τυχόν ή όταν έχει βρέξει. Όταν βρέχει, το χρώμα φεύγει σχεδόν αμέσως. Εάν λοιπόν... Άρα θέλει καλό καιρό πρώτα. Όταν λοιπόν, μερικές φορές, μετά από κάποια επίμονη πίεση ή επειδή πράγματι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος, μπαίνει από ανάγκη διαγράμμιση, ενώ δεν θα ήταν κανονικές οι συνθήκες, είναι σαφώς ότι δεν θα διαρκέσει. Ναι. Στο εξωτερικό πώς κάνουν διαγραμμίσεις που έχουν περισσότερες βροχές και περισσότερη υγρασία? Εμείς είμαστε και μια χώρα ήλιου. Θέλω να πω δηλαδή, εντάξει, δεν μας το κάνετε αυτό το μήνα, μας το κάνετε τον επόμενο. Δεν χάθηκε και κάτι. Ναι. Δηλαδή, τι προδιαγραφές βάζουν οι αρμόδιοι ώστε να... Οι προδιαγραφές δεν ξέρω αν θα είναι διαφορετικές. Ίσως επειδή θα είναι οι συνθήκες χειρότερες, να είναι πιο αυστηρότερες προδιαγραφές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχει σημασία και το με πόση άνεση τελειώνει μια εργολαβία και έχει σε κατάλληλη χρονική περίοδο τον εργολάβο που θα κάνει τη δουλειά. Ναι. Γιατί εμείς μπορούμε να το κάνουμε τώρα και να το κάνουμε μετά από 10 χρόνια. Επομένως, μετά από 10 χρόνια, μα καλός και καιρός μας, κακός καιρός, θα χαθεί η διαγράμμιση. Αυτό μου λέτε. Λέω ότι εάν τυχόν η διαγράμμιση μπει σε μια περίοδο που δεν είναι κατάλληλη, δεν κρατάει. Και μάλλον το βάζουμε σε περίοδους που δεν είναι κατάλληλη. Όχι, δεν το βάζουμε.
Γιατί δεν συμβαίνει αυτό. Αυτό συμβαίνει, μπορεί να συμβεί συμπτωματικά κάποια στιγμή. Δεν είναι ο κανόνας. Ναι. Πάντως έχουμε ένα θέμα με τις διαγραμμίσεις. Το αναγνωρίζετε αυτό τουλάχιστον, ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα. Σοβαρό πρόβλημα. Ναι. Και πρέπει να γίνουν πολλές διαγραμμίσεις και γι' αυτό έχουμε βγάλει μια εργολαβία, πολύ σοβαρή εργολαβία, αποκλειστικά διαγραμμίσεων, τίποτε άλλο. Ναι. Με το καλό το χρώμα, το φωσφορέ, με τις προδιαγραμμίσεις. Δεν υπάρχει κακό χρώμα. Δεν υπάρχει κακό χρώμα. Κύριε Μοχιάδη, άμα το διαπίστωνα μόνη μου, ίσως και να μην είχα εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, αλλά επειδή το λένε πάρα πολλοί τηλεθεατές, σημαίνει ότι όλοι βλέπουμε το ίδιο. Μα με συγχωρείτε, ότι δεν βλέπουμε το φωσφορέ χρώμα, δηλαδή. Τι να κάνω. Είμαστε τώρα, τι να πω. Εν πάση περιπτώσει. Εσεί ξέρετε καλύτερα, εσεί έχετε τα μαχαίρια, εσεί και τα πεπόνια. Βγάλατε εργολαβία, η οποία θα ξεκινήσει, φαντάζομαι, πάλι από την άλλη. Με συγχωρείτε, ξέρετε πάνω σε θέματα τεχνικά, το τι ακούω. Φαντάζομαι, αφού όλοι είμαστε ειδικοί, κύριε Μοχιάδη μου, θα ακούτε κι εσεί. Ακούμε πράγματα. Λέω πρώτη εγώ. Δεν φωσφορίζουν οι διαγραμμίσεις. Ακούω πράγματα πολλές φορές που είναι για γέλια. Πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Υπομονή να μην σα πω εγώ. Μας αρέσει να βγαίνουμε και να λέμε. Αλλά εγώ θα επιμείνω ότι δεν φωσφορίζουν οι διαγραμμίσεις. Εντάξει, αφού επιμείνετε, δεν υπάρχει θέμα. Δεν βγάζουμε άκρη όμως. Δεν θα βγάλουμε άκρη ποτέ. Πότε ξεκινάει η εργολαβία? Ποια εργολαβία? Αυτή που μου είπατε ότι ξεκινάτε, λέτε, μια εργολαβία αποκλειστικά για διαγραμμίσεις. Αυτή θα είναι μετά το Πάσχα. Θέλω να πω, θα προλάβουμε τον καλό καιρό για να την κάνουμε. Δεν θα πιάσουμε χειμώνα. Όχι. Καλό καιρό θα γίνει. Ο δρόμος Αμφίπολης το είπαμε. Διαγραμμίσεις είπαμε. Φώτα είπαμε. Το αίτημα δηλαδή απομένει από τον κύριο Δαϊρετζή για να τα κάνει τουλάχιστον στη δική του περιοχή. Και αυτό μπορεί να το κάνει. Έτοιμα συνεννόηση. Μια συνεννόηση. Αυτό μπορεί να το κάνει ο κάθε δήμαρχος, εάν και εφόσον πιστεύει ότι έχει χρήματα. Δηλαδή, αν συνεννοηθεί μαζί σας, θα μπορούμε να. Βεβαίως και δεν το συζητάμε αυτό. Είναι κάτι εκ του νουκάνευ. Αυτό συμβαίνει συνεχώς. Γιατί και από την άλλη πλευρά μας. Αυτό συμβαίνει συνεχώς. Συμβαίνει, λέτε, συνεχώς. Άρα, γιατί μας μάλωνε ο κύριος Δαϊρετζής σε εμάς, αφού συμβαίνει συνεχώς. Δεν ξέρω. Ναι, γιατί μας μάλωσε άσχημα, θέλω να πω. Γέφυρα Μαυροθάλασσας. Όλο τα ίδια πράγματα σας ρωτάω κάθε φορά που έρχεστε. Και εσείς δεν τα φτιάχνετε όμως. Ναι, είδατε, δεν έκανα τη γέφυρα. Γιατί δεν γίνεται αυτή η περιβόητη γέφυρα? Γιατί πρώτα απ' όλα η γέφυρα. Είναι πάρα πολύ ακριβή, θα μου πείτε. Ναι, είναι μεγάλο το κόστος. Για να γίνει αυτή η γέφυρα θα χρειαστούν αρκετά χρόνια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα ξεκινήσουμε τη γέφυρα. Αλήθεια? Όχι. Τώρα δηλαδή. Με το ερχόμενο σου καλό σου καιρό, το καλοκαίρι. Όχι. Τώρα απλούστατα θα περιμένω. Μάλιστα, ζήτησα να ξαναέχω συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Δέδε του Υπουργείου Υποδομών. Ναι. Είχαμε τη συνάντηση στην Κομωτινή προδημήνου και μου είπε να το συζητήσουμε τέλη Ιανουαρίου. Αυτές τις μέρες επικοινώνησα. Θέλω να έχω κλείσω μαζί του ραντεβού για να συνεννοηθούμε για το κονδύλι το οποίο θα μας δώσει για να ξεκινήσουμε την πρώτη φάση. Πολύ ωραία. Μελέτες και όλα αυτά τα έχουμε, φαντάζομαι. Τη μελέτη την έχουμε τελειώσει. Ωραία. Για την Αμφίπολη, λέει, δεν κάνουμε κουβέντα. Τι να ρωτήσω για την Αμφίπολη τώρα? Στηρίζει η περιφέρεια? Η άποψή σας ποια είναι? Στηρίζετε εσείς ως περιφέρεια σωστά? Οικονομικά αναφερόμαι πάντα, έτσι, την Αμφίπολη. Εμείς κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο. Άλλωστε δεν θα είχαν προχωρήσει αυτά τα οποία έχουν προχωρήσει αν δεν υπήρχε η δική μας επιμονή. Και δεν θα υπήρχε καν Αμφίπολη αν δεν υπήρχε Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Αναφέρεστε στα πρώτα χρήματα που είχατε δώσει. Να ξεκινήσουμε για να ξεκινήσει όλη η ιστορία. Λέτε να είχαμε δώσει τότε που δεν υπήρχε τίποτε. Να έχουμε ξεκινήσει κάτι για το οποίο θα πρέπει να περηφανευόμαστε και τώρα το έχουμε παρατήσει και δεν ενδιαφερόμαστε. Κύριε Μοσιάδη, επειδή εσείς το παρακολουθείτε το θέμα από την αρχή και ξέρετε τι δίνεται και τι δεν δίνεται και πού κολλάει το ζήτημα. Όντως τέτοιου είδους εργασίες κρατάνε τόσα πολλά χρόνια και σε κάποια στιγμή αντί να πηγαίνουμε μπροστά πάμε και πίσω? Θέλω να πω δηλαδή, δώσατε τα πρώτα χρήματα και το θυμόμαστε όλοι. Να αφήσουμε αυτό. Και ξεκίνησε η ιστορία. Σαφώς κρατάνε χρόνια. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση είχαμε μία περίοδο, μία διετία πλήρους στασιμότητας, η οποία ήταν αδικαιολόγητη. Δικαιολογούνταν το Υπουργείο ότι γίνονται μελέτες. Το να γίνονται τόσο χρόνο μελέτες είναι αδικαιολόγητο. Είναι πρόσχημα και όχι. Είχαμε αιτία. Το πρόσχημα.
Στη συνέχεια, επειδή δικαιολογούνται ότι κάνανε μελέτες. Ναι. Τώρα έχουν προχωρούν δύο εργολαβίες και θα ξεκινήσει να γίνει η όποια στερέωση και συντήρηση χρειάζεται στον τύμβο, καθώς επίσης μία ανάπτυξη λέει λοιπόν ένα τηλεθεατής. Στην παλιά Αμφίπολη. Και επίσης ήδη ξεκινούμε με το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης για να γίνει μια επισκόπηση και να γίνουν... Ακόμα δεν έγινε αυτή. Πια, για το Αρχαίο Θέατρο. Α, με το Αρχαίο Θέατρο, ναι. Α, ούτε εκεί έγινε η επισκόπηση. Όχι, δεν είχε γίνει ποτέ. Συγγνώμη, για το Αρχαίο Θέατρο λέγαμε ότι θα ξεκινούσαν οι προσπάθειες για να βγει στην επιφάνεια. Αυτό που πιστεύουμε ότι αυτό έχει. Περί αυτού μιλάμε. Ναι. Και ήταν να γίνει και μια γεωσκοπική, δεν ξέρω πώς το λένε. Ναι, ναι, ναι. Α, τώρα θα ξεκινήσει να γίνεται αυτό. Γιατί ήταν, νομίζω, πέρυσι τέτοιο καιρό. Όχι. Πέρσι συμφωνήθηκε και τελικά η σύμβαση, η προγραμματική, Δεκέμβρη, τέλη Δεκεμβρίου υπογράφηκε. Λέει ένας τηλεθεατής ότι η περιφέρεια έχει αρκετά εκατομμύρια στη διάθεσή της. Παρόλα αυτά, μόνο το 1,200-1,5 έδωσε στην Αμφίπολη. Εκεί, λέει, αναφέρεται ο τηλεθεατής ότι μάλλον δεν μας προσέχει η περιφέρεια και μας έχει ρηγμένη. Δίνεται περισσότερα αλλού, ναι, δηλαδή. Όχι, να σας πω. Εάν υποθέσουμε ότι θα δώσουμε 70... Ας υποθέσουμε ότι είχαμε 70 εκατομμύρια. Για να χρησιμοποιηθούν αυτά τα 70 εκατομμύρια, θα πρέπει να υπήρχε κάτι συγκεκριμένο να γίνει. Θα πρέπει λοιπόν, για να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα, να υπάρχει αντικείμενο που πρέπει να γίνει και που είναι έτοιμο να γίνει. Μελέτες δηλαδή. Ναι. Αλλά εμείς δεν και μελέτες και βεβαίως. Πρέπει να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Άρα γι' αυτό δεν παίρνουμε τα χρήματα, γιατί δεν έχουμε μελέτες. Και έχει η Βεργίνα μελέτες και δεν έχουμε εμείς. Η Βεργίνα έχει ξεκινήσει πριν από 30 χρόνια. Και ακόμη δεν τελείωσε. Άρα, δεν μπορεί να μας παίρνει τα πολλά λεφτά κάθε φορά. Κοιτάξτε, πρέπει να τελειώσει και αυτή. Κοιτάξτε, στο τέλος αναγκάζομαι να παίζω το δικηγόρο του διαβόλου εγώ συνέχεια. Ναι. Όταν βρίσκομαι εδώ, είστε. Δηλαδή. Επειδή επιθυμώ να λέω την αλήθεια και δεν θέλω να χαϊδεύω αυτιά, σε αυτά που μου λέτε συνεχώς έρχομαι και αντιδρώ. Λοιπόν, κοιτάξτε να σας πω. Όπως σας εξήγησα, η Βεργίνα ξεκίνησε πριν 30 χρόνια. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Ότι εάν θέλουμε να συγκρίνουμε την Αμφίπολη με την Βεργίνα, πρέπει να περιμένουμε ακόμη μια 20ετία. Δεν πρέπει όμως να κάνουμε έτσι. Πρέπει να φροντίζουμε όσο μπορούμε ταχύτερα να προχωρήσουμε. Και γι' αυτό γκρινιάζουμε. Και γι' αυτό γκρινιάζουμε που καθυστέρησε για δύο χρόνια και αδράνησε για δύο χρόνια το Υπουργείο. Πιστεύετε ότι όλη αυτή η καθυστέρηση οφείλεται στο ότι δεν έχουμε μελέτες ή ότι δεν έχουμε χρήματα? Το κύριο είναι ότι για να προχωρήσει κάτι πρέπει, δεν προχωράμε και λέμε άντε να βάλουμε μπουλντόζες και να δουλέψουμε. Δεν δουλεύουμε έτσι. Σωστό. Κυρίως και... όταν πρόκειται για ανασκαφές που είναι πολύ λεπτή δουλειά και θέλει πολύ προσοχή. Ναι, γιατί μας λένε ότι οι ομογενείς προσφέρονται, λέει, να δώσουν ένα καλό ποσό. Ωραία. Μάλλον μας λείπει το άλλο κομμάτι των μελετών, γι' αυτό και... Θα το δώσουν, αλλά για να το δώσουν θα πρέπει να υπάρχει και συγκεκριμένος στόχος. Συγκεκριμένα, το τι συγκεκριμένα θα γίνει. Για να πούμε το τι συγκεκριμένα θα γίνει, πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί. Πρέπει να οριστικοποιηθεί και όλα αυτά κλείνουν μόνο από το Υπουργείο. Δεν μπορούμε μόνοι μας να κάνουμε τίποτα. Εάν δώσουν οι ομογενείς χρήματα, θα το δώσουν στην περιφέρεια για να μπορέσετε εσείς να κάνετε κάτι εκεί? Οπουδήποτε. Θα το δώσουν στο Υπουργείο? Και κατευθείαν στο Υπουργείο μπορεί να δοθούν. Και... Το πιο καλό ποιο είναι, κατά την άποψή σας, για να μην τα χάσουμε κιόλας, γιατί ξέρετε, δεν έχουμε και εμπιστοσύνη μεταξύ μας. Δώσουν στο Υπουργείο, μην τα βάλουν αλλού. Μήπως να τα δώσουν στην περιφέρεια? Δεν νομίζω ότι χάνονται, εφόσον αυτός ο οποίος είναι ο δωροθέτης ελέγχει και παρακολουθεί το πώς χρησιμοποιούνται και πώς αξιοποιούνται. Στο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία πήγατε? Όλος ο κόσμος πήγε. Εντάξει, όχι όλος. Και μάλιστα θα έλεγα ότι μολονότι δεν υπήρξε η ομόθυμη στήριξη που θα έπρεπε να υπάρχει, παρόλα αυτά ο κόσμος ευαισθητοποιήθηκε και έδειξε, μάλλον ο κόσμος προχώρησε μπροστά για να δείξει το δρόμο στους υπόλοιπους. Το ζήτημα είναι αν πήραν το μήνυμα και αν θα ακολουθήσουν τον κόσμο. Η άποψή σας από αυτά που ακούτε τις τελευταίες μέρες είναι ότι πήραν το μήνυμα ή ότι έχουν αποφασίσει πριν από εμάς για μας?
Κοιτάξτε, όταν δεν πολυμιλάνε κανείς, θα πρέπει να είσαι πυθία για να βγάλεις άκρη. Αλλά από αυτά που ακούγονται, επειδή τα πράγματα είναι πολύ λεπτά, παίζουμε πολλές φορές με τις κουβέντες και άλλα λέμε, άλλα εννοούμε. Εδώ πέρα σε θέματα που είναι εντελώς ξεκάθαρα, άλλα λέμε και άλλα κάνουμε. Μου λέτε τώρα εδώ, παραδείγματος χάρη, λέμε ότι να μην υπάρξει, τέλος πάντων, αλυτρωτισμός. Αυτό θα πρέπει να ερμηνευτεί. Τι ακριβώς εννοούμε, θα αλλάξει το Σύνταγμα ή όχι. Είναι ξεκάθαρο ότι θα αλλάξουν το Σύνταγμα. Δεν είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να αλλάξουν το Σύνταγμα. Είναι δεδομένο ότι θα πρέπει, διότι αν δεν συμβεί αυτό, τότε αυτό σημαίνει ότι πουλήσαμε την ιστορία μας. Από το κόμμα στο οποίο ανήκετε και ο συνδυασμός... Να αφήνουμε το ανήκετε, διότι όλοι οι πολίτες... Κάπου ανήκουμε. Δεν ανήκουν, υποστηρίζουν. Υποστηρίζουν. Έχουν απόψεις και σωστά, υποστηρίζουν. Εντάξει. Ναι. Από το κόμμα το οποίο υποστηρίζετε, είστε ευχαριστημένος με τη στάση που κρατάει? Πρώτα Γιάννης Μωυσιάδης, ως φυσικό πρόσωπο, στη συνέχεια αντιπεριφερειάρχης, ναι, μετά ερετός και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, κοιτάξτε να σας πω. Έχουν ακουστεί διάφορα πράγματα. Όχι μόνο από το συγκεκριμένο κόμμα, από όλα τα κόμματα. Αν δούμε, πουθενά δεν υπάρχει γραμμή εντελώς σταθερή και απόλυτη. Ναι. Αν εξαιρέσουμε τα δύο κόμματα που είναι στη μία και στην άλλη άκρη, που έχουν πάντοτε σαφώς... Εντάξει. Ναι. Μακριά από το χορό, πολλά τραγούδια, ναι, λένε. Παρακάτω. Όποιος είναι μέσα στο χορό ή πλησιάζει, ναι, στο χορό, δικαιολογείται να έχει μια άποψη ύξης αφήξης ή θα πρέπει να έχει και μια ξεκάθαρη άποψη, έτσι ώστε το καθένα να ξέρει? Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Κάθε πολίτης έχει κάποια άποψη. Όταν έχουμε ένα κόμμα το οποίο έχει ένα φάσμα, σε αυτό το φάσμα μπορούν να υπάρχουν διάφορες απόψεις. Το κόμμα είναι εντάξει όχι όταν έχει... Εκτός αν δεν είναι κόμμα, αλλά είναι στρατευμένη ομάδα. Εκείνο που έχει σημασία για ένα κόμμα είναι να ακολουθείται η γραμμή της πλειοψηφίας. Για να ακολουθεί η γραμμή της πλειοψηφίας θα πρέπει να υπάρξουν συζητήσεις, συνελεύσεις κτλ. Από εκεί και πέρα, όσο δεν υπάρχει αυτό, ο κάθε πολίτης που βρίσκεται, που ανήκει, που υποστηρίζει το Α ή το Β κόμμα, έχει οπωσδήποτε και την προσωπική του άποψη. Mm-hmm. Εάν θέλετε την προσωπική μου άποψη, εμένα η προσωπική μου άποψη είναι σαφέστατη. Η Μακεδονία είναι ελληνική 100%. Η Μακεδονία, ιστορικά, οι Μακεδόνες του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Φιλίππου ήταν Έλληνες. Και αυτό προκύπτει. Πρώτον, από τα ιστορικά κείμενα, δεν μπορούμε να υποθέσουμε ότι πριν 2.500 χρόνια κάποιοι γράφανε την ιστορία όπως τη γράφανε ή γράφανε κείμενα στα οποία, επειδή πήγανε σε μία καφετζού και τους είπε ότι μετά από 2.500 χρόνια θα υπάρχει θέμα μακεδονικό, ας γράψουμε ψέματα. Ναι. Αυτά που είναι γραμμένα επομένως στα κείμενα τα αρχαία είναι αναμφισβήτητα. Όταν λοιπόν γνωρίζουμε ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες πήγαιναν μόνο Έλληνες και δεν ήταν δεκτός, αν εξαιρέσουμε βέβαια την περίοδο της παρακμής τη Ρωμαϊκή, όταν πήγε ακόμη και ο Νέρον στους Ολυμπιακούς. Να μιλήσουμε για την περίοδο μέχρι τον 4ο αιώνα. Ναι. Πήγαιναν μόνο οι Έλληνες και πήγαιναν οι Μακεδόνες. Οι Μακεδόνες γίνονταν δεκτοί στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό είναι πρώτο στοιχείο. Να πάμε στο δεύτερο στοιχείο, για τη γλώσσα. Είναι δυνατόν να μιλάμε τώρα ότι η γλώσσα αυτή την οποία θέλουν να λένε μακεδονική είναι γλώσσα που προέρχεται από τους αρχαίους Μακεδόνες? Είναι δυνατόν, αφού είναι καθαρά βουλγάρικα. Είναι διάλεκτος βουλγάρικη. Όταν πηγαίνουμε, έχω πάει επανειλημμένα με βούλγαρους εκπροσώπους κάποιων φορέων στα Σκόπια, και ο άνθρωπος έκανε τον διερμηνέα σε εμένα όταν ήθελα να μιλήσω.
Μιλούσαν κανονικότατα. Ο Βούλγαρος καταλάβαινε τη γλώσσα του. Βεβαίως. Και έκανε το ερμηνεία σε εσάς. Άρα κάποια εάν υποθέσουμε ότι αυτή η γλώσσα ήταν γλώσσα των Μακεδόνων, οι Βούλγαροι που ήρθαν από τις στέπες της Ασίας είχαν επικοινωνία και επαφή με τους, με τους αρχαίους Μακεδόνες και μιλούσαν την ίδια γλώσσα. Ή όταν ήρθαν οι Βούλγαροι μάθανε τα μακεδονίτικα και τώρα η γλώσσα η βουλγάρικη είναι μακεδονίτικη και δεν είναι βουλγάρικη. Και ξεχάσαμε εμείς να μην λέμε αστεία, να μην λέμε αστεία πράγματα. Άρα κάποια πράγματα είναι ξεκάθαρα και δεν διαγράφονται. Είναι εντελώς ξεκάθαρα. Η γλώσσα την οποία μιλούσαν οι Μακεδόνες ήταν ελληνική. Η θρησκεία που είχαν ήταν ίδια ελληνική. Τα έθιμα που είχαν ήταν ελληνικά. Όταν ξεκίνησε ο Μέγας Αλέξανδρος για την εκστρατεία του, γράφανε στα κείμενα ότι οι Μακεδόνες και οι λοιποί Έλληνες κάνουν την εκστρατεία. Το «οι λοιποί Έλληνες» σημαίνει ότι οι Μακεδόνες που είναι Έλληνες και οι υπόλοιποι Έλληνες. Αυτά τα πράγματα είναι αναμφισβήτητα. Αυτά δεν τα ξέρουν οι πολιτικοί μας, ώστε να μην μπαίνουν σε διάφορα άλλα. Θέλω να πω, θα υποχωρήσουμε κι εμείς. Σίγουρα είναι διπλωματία, σίγουρα είναι πολιτική, αλλά εσείς τώρα πολύ απλά έτσι και καθημερινά μου λέτε και 10 πράγματα τα οποία δεν αμφισβητούν, δεν διαγράφονται. Σε κάποια πράγματα πρέπει να είμαστε απόλυτοι. Δεν μπορούμε να ξεπουλήσουμε. Είναι δυνατόν να πούμε ότι θα κάνουμε υποχωρήσεις, μα εμείς θα κάνουμε υποχωρήσεις αποδεχόμενοι ψέματα και αυτοί που ψεύδονται να μην κάνουν τις υποχωρήσεις για να οδηγηθούν στην αλήθεια? Για να δούμε. Την Κυριακή θα δώσετε το παρόν στην διαβούλευση που θα γίνει στα Αστέρια. Θα γίνει μια συζήτηση. Δεν ξέρω, προβληματίζομαι, θα δω. Γιατί? Γιατί μου είπατε ότι πήγατε. Θέλω να δω περί τίνου στο πρόκειτο. Κοιτάξτε να σας πω, υπάρχει κίνδυνος οι πολλές ξεχωριστές μικροσυνελεύσεις να εκτονώσουν την όλη κατάσταση. Εκείνο το οποίο θα πίστευα και το οποίο θα ήθελα ήταν σε μια κρίσιμη στιγμή, χωρίς να έχουμε κουράσει τον κόσμο, να κληθεί δυναμικά όλος ο κόσμος και να υπάρξει μία συγκέντρωση η οποία θα συνταράξει τους πάντες. Όχι τα πολλά και τα μικρά. Το να κάνουμε κάτι εδώ, κάτι εκεί, κάτι παραπέρα, να πάμε μετά στην Ιγρίτα, στο Σιδηρόκαστρο, δεν ξέρω πού, στο Νέο Σκοπό και να κάνουμε συναντήσεις, να μην το ευτελίσουμε πολύ το πράγμα. Δεν ξέρω επομένως, προβληματίζομαι, θα συζητήσω, θα το ψάξω και θα δω τι θα κάνω. Οι θέσεις μου είναι ξεκάθαρες πάντως. Ναι, όντως είναι ξεκάθαρες και μας είπατε και κάποια στοιχεία τα οποία δεν αμφισβητούνται. Απλά δεν τα ξέρουμε όλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μωυσιάδη, που ήσασταν εδώ. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα και σε εσάς, κυρίες και κύριοι, που μείνατε μέχρι και αυτή την ώρα κοντά μας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο τώρα πια, στις 2 ακριβώς. Διαχειρός Ελένης με την Ελένη Κολοβότα. Να είστε καλά.